έφυγε. Που περιλαμβάνει τα εξής. Κύριε Μιλιτά, σας ενημερώνουμε ότι είμαστε πλήρως αντίθετοι στην προηγούμενη από την κυβέρνηση κατάργηση του αστυνομικού τμήματος γιατρών. Θεωρούμε ότι η κατάργηση του αστυνομικού τμήματος γιατρών θα δημιουργήσει έντονο αίσθημα ανασφάλειας προς τους πολίτες και αύξηση των περιστατικών παραβατικότητας και εγκληματικότητας των πόλητων γιατρών. Διεκδικούμε τη συνέχιση λειτουργίας του αστυνομικού τμήματος γιατρών καθώς και τη στελέχωσή του με αστυνομικό προσωπικό όπως προβλέπει η οργανική του δύναμη. Ο πολίτης θέλει τις αστυνομικές υπηρεσίες δίπλα του αφού μόνο τότε αισθάνεται ασφαλής και η όποια απομάκρυνση τους δημιουργεί ανασφάλεια και αλυσιδωτές αντιδράσεις. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι ο Δήμος Τρυπηλίας έχει αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα του αστυνομικού τμήματος γιατρών σε περίπτωση που συνεχίσει τη λειτουργία του. Παρακαλούμε η κοινοποίηση αυτή να γίνει στον κύριο αστυνομικό διευθυντή Μεσσηνίας, στον περιφερειακό διευθυντή Πελοποννήσου, στον κύριο αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και στον αναπληρωτή υπουργό προστασίας του πολίτη, κύριο Τόσκα. Για να πιστοποιήσουμε την αγωνία της κοινωνίας και όλες τις επερχόμενες αλλαγές. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και είναι το ελάχιστο που μπορεί μια κοινωνία να διεκδικεί και να ζητάει. Το βέβαιο είναι ότι και αυτή τη στιγμή υπάρχει χρόνος να σκεφτούν λογικά, να σκεφτούν ανθρώπινα, να σκεφτούν με μια προοπτική η οποία να ικανοποιεί το κοινό αίσθημα. Σήμερα είναι μια συμβολική ενέργεια, αλλά σε αυτό το συμβολισμό εσείς δίνετε πολύ μεγαλύτερο παρόν και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει κάποιον να το προσέξουμε. Το βέβαιο είναι ότι στο βαθμό που μας αναλογεί όλοι μας να κάνουμε αυτό που πρέπει. Αυτό το οποίο θέλω είναι να είμαστε όλοι μια γροθιά, να μην κοιτάμε δεξιά και αριστερά ποιος είναι δίπλα μας, να είμαστε όλοι μαζί. Με την πρωτοβουλία όλων των εκπροσώπων αυτής της κοινωνίας, της πόλης των γιατρών και με το Δήμο απόλυτα συμπαραστάτη και από όλες τις δημοτικές ενότητες θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Απλώς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ. Όπως έχουμε τονίσει στα Δημοτικά Συμβούλια, η παράταξή μου και εγώ είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη λέλαπα που έχει ακολουθήσει την εφαρμογή του Καλλικράτη και θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι με όλες μας τις δυνάμεις για να παραμείνουν οι δομές της αστυνομίας στο Δήμο Τρυφηλίας. Είναι απαράδεκτο μια πόλη και μια ενότητα όπως είναι των φιλιατρών να μένει χωρίς αστυνομικό τμήμα και να περιμένουμε τα προβλήματα ασφάλειας να τα λύσουν τα άλλα, τα διπλανά αστυνομικά τμήματα. Με την παρουσία μας εδώ συμπαρασκευόμαστε σε όλους, δείχνουμε την νομοψυχία μας και τη στήριξή μας ως παράταξη και στο Δήμο και σε όλους τους φορείς που αγωνίζονται για να μην κλείσει το αστυνομικό τμήμα γιατρών, αλλά και τα υπόλοιπα αστυνομικά τμήματα του Δήμου μας, όπως είναι το Καπανακίου ή όπως είναι η τροχιά του Δήμου Τρυφηλίας. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε και να αυξήσουμε την αγωνιστικότητά μας για να πετύχουμε το αποτέλεσμα που αρμόζει σε αυτό το τόπο. Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι όποιος πολιτικός έρθει του Σταυρού θα κληθεί να πάρει επίσημα θέση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οφείλουμε να συνομιλούμε με τους πολιτικούς με την έννοια ότι θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας, συνομιλίας και απέτησης. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βάλεις τη φωτιά, αλλά μετά τη φωτιά δεν πρέπει να μείνουν τα μπουκαίδια. Πρέπει να έχουμε ανοιχτούς τους δρόμους επικοινωνίας. Διότι αν δεν κλείσουν οι δρόμοι επικοινωνίας, ό,τι και να κάνουμε δεν θα έχει αξία. Παρακαλείται ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Αντρινόπουλος, ο κύριος Τεριόπουλος. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Αγροτικού να επιδέσουν το ψήφισμα στον διοικητή.
όπως βεβαίως κατανοούμε και όλες τις ελλείψεις που υπάρχουν στο προσωπικό. Εμείς λίγα μπορούμε να συνεισφέρουμε και αυτά έχουμε να κάνουμε όσον αφορά τις δαπάνες. Κατά συνέπεια, σήμερα όλη η κοινωνία ζητάει το αστυνομικό τμήμα να μην είναι να στελεχωθεί το υπάρχον αστυνομικό τμήμα και εμείς όπου μπορούμε, αλλογή θα είμαστε εκεί. Είναι μεγάλη υπόθεση μια κοινωνία να ζητά την αστυνομία να είναι εδώ. Οι εποχές που υπήρχε μια διατάλυση στη σχέση με τους πολίτες είναι πολύ μακρινό παρελθόν. Νομίζω ότι και εσείς πρέπει να νιώθετε δικαιωμένοι, αλλά και εμείς πρέπει να κράσουμε την ανησυχία. Όλοι έχουμε βγει ένα ψήφισμα που εκφράζει την κοινωνία πολύ στη φιλίας, το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο σας θα σας παραδώσουμε και θα θέλαμε να το κοινοποιήσουμε και στις ανώτερες αρχές. Η παρουσία σας, βάζουμε και τα αιτήματά σας, άμεσα θα διαβάσουμε. Αν θέλει κάποιο σχήματα. Σήμερα η κοινωνία των φιλιατρών προσπαθεί να αποτρέψει ένα έγκλημα. Και το έγκλημα αυτό είναι ότι η κοινωνία θέλει δίπλα της να έχει τον αστυνομικό της, να έχει το τμήμα της. Θα σταθώ σε δύο τελευταία γεγονότα για να αποδείξω ότι τα επιχειρήματα περί οικονομίας προσωπικού και χώρων είναι έολα. Μας είπε ο κύριος Υπουργός πριν από λίγες μέρες ότι θα απεγκλωβίσει 700 αστυνομικούς από τους VIP για να τους βάλει στα τμήματα. Ρωτώ με έναν απλό και πάρα πολύ εύκολο συλλογισμό. Αν δύο από τους σε κάθε τμήμα που είναι για κλείσιμο στελεχωθούν με δύο άτομα από τους 700, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, θέλω να σταθώ ότι η ασφάλεια του πολίτη δεν αναφέρεται μόνο στον γηγενή πολίτη. Αναφέρεται και στον μετανάστη, τον εργάτη γης, που εν πάση περιπτώσει όταν θα φύγει από εδώ το αστυνομικό τμήμα θα έχει πρόβλημα προστασίας. Διότι κοντά του είναι ο αστυνομικός, με το μόχθο του τον καθημερινό, προστατεύει όλη την κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ, πιστεύω ότι θα επικρατήσουν καλύτερες σκέψεις, πιο δικαιότερες σκέψεις και η κοινωνία των φιλιατρών που με επικεφαλή στον Δήμαρχο σήμερα απαιτεί αυτό το θέμα θα βρει μια ικανοποιητική λύση. Ευχαριστώ πολύ.